Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μας αξιώνει και σήμερα ο Θεός να είμαστε κοντά και να μιλήσουμε για τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ανησίας της Εν Θεσσαλονίκη και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Γεδεών του Καρακαλινού τον οποίον την Ιερά Μνήμη η Εκκλησία μας εορτάζει στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου. Η Οσιομάρτης Ανησία εν Θεσσαλονίκη Οι γονείς της Αγίας Ανησίας ήσαν επιφανείς και πλούσιοι άρχοντες της Θεσσαλονίκης. Είχαν ασπασθεί την πίστη του Χριστού και εγαλούχησαν από μικρή την κόρη τους με την αγάπη τη αρετής και τη σοφίας. Στην αρχή της εφηβείας της η ανησία έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα. Δεν αφέθηκε όμως να την ελκύσουν οι ειδονές του κόσμου και με ψυχή που φλεγόταν από το πυρ που ήλθε βαλήν επί την γήν ο Χριστός, έσπευσε να συναντήσει τον επουράνιο νυμφίο, αποποιούμενη κάθε τι που θα μπορούσε να την δέσει με τα επίγεια. Απελευθέρωσε τους πολυάριθμους δούλους της και έδωσε στον καθένα σημαντικό ποσό χρημάτων για να μπορεί να βιοποριστεί. Έπειτα διαμήρασε κτήματα, ακίνητα, κοπάδια και όλη της την περιουσία, σαν τον έμπορο ο οποίος πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, για να αποκτήσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, δηλαδή την Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέει και ο Χριστός στο Καταματθέων, κεφάλαιο 13, 46 στίχος απεκδίθηκε κοσμικά και πλούσια φορέματα και εντυμένη με ενδύματα κοινά και ταπεινά, διέτρεχε την πόλη, επισκεπτομένη τους ασθενείς, βοηθώντας τις χείρες και τα ορφανά, προσφέροντας τροφή και ρουχισμό στους φτωχούς. Ιδιαίτερη ήταν η στοργή της προς τα θύματα των διωγμών, αψηφώντας τον κίνδυνο επισκεπτόταν στις φυλακές όλους εκείνους που υπέφεραν πείνα, δίψα, κακοποιήσεις και κάθε είδους δεινά για την αγάπη του Χριστού. Ασπαζόταν τις πληγές τους, σαν να ήταν αυτά καθεαυτά τα σημεία του σωτηριώδου πάθους του Κυρίου και φρόντιζε και τους παρηγορούσε. Έχοντας εγκαταλείψει τα πάντα, μόνο το θνητό της σώμα την έδαινε με τα επίγεια και μόνος πόθος της ήταν να φτάσει και εκείνη στην τελείωση μέσω του μαρτυρίου για τον Χριστό. Βλέπετε αγαπητοί μου αδελφοί αυτό που έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας, ότι όλες οι δοκιμασίες και όλα τα μαρτύρια αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση. Για να φτάσουμε δηλαδή στην Ανάσταση θα πρέπει να περάσουμε δια του Σταυρού όπως ακριβώς μας δίδαξε και ο Κύριος ότι η ζωή των ανθρώπων που θα πιστεύσουν σε Αυτόν θα είναι μαρτυρική, σταυρική η πορεία. Μια τέτοια απόφαση για μαρτύριο μόνο από τον Θεό θα μπορούσε να έλθει και για τον λόγο αυτό η ανησία δεν εξεβίαζε τον κίνδυνο αλλά αποσύρθηκε σε κάποιο στενό κελί και αφιερώθηκε στην νηστεία, στα δάκρυα, στην αδιάλειπτη προσευχή ώστε να υπερβεί την θνητή φύση, εφαρμόζοντας την άσκηση των θείων αρετών ως επίβαση θεωρίας. Βλέποντας τους αγώνες της ο μισόκαλος διάβολος, ο σατανάς δηλαδή που μισεί κάθε τι καλό, έτριξε τα δόντια του και επιχείρησε με κάθε λογή στεχνάσματα και μηχανεύσεις να φοβήσει την Αγία και να την πείσει να εγκαταλείψει το κελί της αντιμετώπισε όμως φρόνημα πιο ακλόνητο και από του ανδριότερου πολεμιστή. Τη έριξε τότε τα βέλη της ακηδίας, της χαυνόσεως, της σωματικής χαλάρωσης και της ασθενίας, αλλά η νεαρή κόρη, οπλισμένη με το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, τον κατατρόπωσε με την προσευχή της. Όταν ο άγριος διωγμός που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του το έτος 305 η Αγία Ανησία πλήρης αρετών και προσιλωμένη στην θεωρία με παρησία ανέπεμψε διάπειρο δέηση στο Χριστό ώστε να αξιωθεί να συμμετάσχει και εκείνη στο ζωπιό πάθος του. Η δέησή της εισακούστηκε. Μία μέρα την ώρα που πήγαινε στο ναό, την πλησίασε ένας υπασπιστής του αυτοκράτορα και την ανέκρινε βάναυσα. Δίχως να διστάσει η Αγία Ανησία, ομολόγησε ότι είναι δούλη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την άρπαξε ο ελεηνός και την έσυρε κατά γης μέχρι τον ναό των ειδόλων, προστάζοντάς την να θυσιάσει στα είδωλα. Αντί για άλλη απάντηση όμως, η Αγία τον έφτισε κατά πρόσωπα έξαλος από θυμό ο υπασπιστής έβγαλε το σπαθί του και το βήθησε στο πλευρό της Αγίας, η οποία με χαρά μεγάλη παρέδωσε στον Κύριο την ψυχή της για να βρει την αιώνια αγαλίαση στην επουράνια νηφική παστάδα. Ευλαβείς χριστιανοί κατόρθωσαν να πάρουν το σώμα της και να το θάψουν σε τοποθεσία λίγο έξω από την πόλη, όπου όταν έπαυσε ο διωγμός Χτίστηκε ναός στην μνήμη της. Σήμερα το σκήνομα της Αγίας Ανησίας φυλάσσεται στο ναό του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, το οποίο και μυροβλίζει επιτελώντας πάρα πολλά θαύματα στους Θεσσαλονικείς και γενικότερα στους απανταχού Ορθοδόξους που επικαλούνται την μνήμη της Αγίας Ανησίας. τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλινού. Ο Όσιος Γεδεών γεννήθηκε από γονεί στο χωριό Κάρπουνα της Μητρόπολης Δημητριάδος, περιοχή Βόλου. Σε ηλικία 12 ετών, οι γονεί του τον τοποθέτησαν στην υπηρεσία ενός θείου του, ο οποίος ήταν έμπορος στο Βελεστίνο. θαυμάζοντα την του και τον ζήλο του για εργασία, ένα μουσουλμάνος τη περιοχή άρπαξε δια τη βία το νεαρό παιδί, το έβαλε να δουλέψει στο χαρέμι του και μέσα σε ένα χρόνο κατόρθωσε να το κάνει να δεχθεί την περιτομή, να γίνει δηλαδή μουσουλμάνος και να λάβει το όνομα Ιμπραήμ. Δεν πέρασαν δύο μήνε και βασανισμένο από τύψει συνειδήσεω, το δυστυχισμένο παιδί έφυγε κρυφά και επέστρεψε στην πατρική του εστία. Δυσανασχετώντας για αυτήν την εξέλιξη, οι του τον έστειλαν στην Κρήτη για να αποφύγει τις διώξεις. Εκεί πέρασε κάποιο διάστημα στην υπηρεσία απάνθρωπων και βίαιων οικοδόμων. Έφυγε εκ νέου και βρήκε καταφύγιο κοντά σε έναν ευλαβή ιερέα του νησιού, στον οποίο εξομολογήθηκε τον εξισλαμισμό του και ο οποίος του υπέδειξε την οδό της μετανοίας και τον δέχθηκε στην οικογένειά του σαν θετό του γιο. Τρία χρόνια αργότερα, ο ευλαβής ιερεύς απεβίωσε και ο νεαρός γεδεών πήγε με πλοίο το Άγιο Νόρος για να αφιερωθεί στην μετάνοια και στα δάκρυα για την σωτηρία της ψυχής του, όπως και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αφού παραπλανήθηκαν και χάθηκαν, αποφάσισαν να συμφιλιωθούν με τον Θεό δια της μετανοίας εκάρι μοναχός στην Μονή Καρακάλου με το όνομα Γεδεών και ανέλαβε το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Απόλυτη ήταν η υποταγή και η υπακοή του και γρήγορα πρόκοψε στους ασκητικούς αγώνες την νηστεία, την αγρυπνία, τις μετάνιες, τα αδιάκοπα δάκρυα. Επί 35 χρόνια υπήρξε μοναχός υποδειγματικός για όλους. Το 1797 Διορίστηκε οικονόμος ενός μετοχίου της Μονής στην Κρήτη και έμεινε εκεί έξι χρόνια. Αγαπημένη του ασχολία ήταν η ανάγνωση των βίων των μαρτύρων. Μέσα στα συναξάρια των μαρτύρων έβρισκε εκεί πρότυπα τελείας αποταγής για την αγάπη του Χριστού και παλινγενεσίας για όσους τον είχαν αρνηθεί. Φλεγόταν από ζήλο να μιμηθεί το παράδειγμά τους και έλαβε ευλογία από τους προϊσταμένους της Μονής να ακολουθήσει την οδό του εκουσίου μαρτυρίου. Πρώτα πήγε στην Ζαγορά και υποκρίθηκε τον Σαλό για να γίνει στόχος χλέβης και καταφρόνησης, κατά το παράδειγμα του Αγίου Σιμεών και του Αγίου Ανδρέου. Έφτασε στο Βελεστίνο ανήμερα Μεγάλη Πέμπτη και κατευθύνθηκε στην οικία του μουσουλμάνου πρώην αφέντη του, στολισμένος στα μαλλιά και στο σώμα με πολύχρωμα άνθη. Υπενθύμησε στον Τούρκο, ο οποίος δεν τον ανεγνώρισε, ότι ήταν ο νεαρός χριστιανός δούλος που στο παρελθόν ο αφέντης τον είχε αναγκάσει να προδώσει την πίστη του. Ζήτησε από τον Τούρκο να του αποδώσει εκείνο το οποίο του στέρισε, γιατί βλέποντας την σάρκα του περιτμημένη, έβλεπε σε αυτήν την σφραγίδα του σατανά. Αμέσως τον συνέλαβαν, και την επαύριο Μεγάλη Παρασκευή τον παρουσίασαν στον δικαστή. Φορώντας πάντα τα άνθη, προχώρησε στον δικαστή με δύο πασχαλινά αυγά στα χέρια και του είπε γεμάτος Παρισία, Χριστός Ανέστη. Του προσέφεραν καφέ και εκείνος έχισε το φλιτζάνι στο πρόσωπο του δικαστή, χλεβάζοντας την πλάνη της θρησκείας του Μωάμεθ. Έκανε τα πάντα για να γίνει στόχος της οργής και των φοβερότερων τιμωριών των Τούρκων. Τον πέρασαν όμως για τρελό, τον ξυλοκόπησαν με ραβδιά και μισοπεθαμένο τον μάζεψαν οι χριστιανοί της περιοχής. Λίγο αργότερα, την ώρα που οι Τούρκοι στρατιώτες περνούσαν από το χωριό, ο μακάριος Γεδεών, αποζητώντας πάντα το μαρτύριο, όπως η έλαφος η επί τις πηγές των ζωοποιών υδάτων, του προκάλεσε ανοιχτά και δεν δίστασε να κρατήσει στα χέρια του αναμένα κάρβουνα για να τους δείξει ότι η πίστη του ήταν πιο φλογερή και από τα πιο έντονα εγκάβματα. Έφυγε και πάλι και αποσύρθηκε για κάποιο διάστημα σε ένα σπήλαιο για να αφιερωθεί απερίσπαστο στην προσευχή. Κατόπιν επέστρεψε στο Άγιον Όρος και εγκαταβίωσε επί ένα χρόνο στην μονή της μετανοίας του μια νύχτα κατά την διάρκεια της ακολουθίας, άκουσε μια φωνή που ερχόταν από την εικόνα του Παντοκράτορος στον Τρούλο και έλεγε «Πάσουν ώστις ομολογήσει εν εμεί, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανείς. Ώστις δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανείς. Αυτό το οποίο δηλαδή είπε ο Χριστός για όσους θα ομολογήσουν την πίστη τους ή θα αρνηθούν. Όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν Και όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον επουράνιο. Μετά από το θείο αυτό σημείο που είδε ο Όσιος, ξαναέφυγε και πήγε στο Βελεστίνο, όπου με ομολόγησε την μεταστροφή του στον Χριστό. Τον παρέδωσαν στον Πασά του Τυρνάβου, ενώπιον του οποίου άφοβα διηγήθηκε την ιστορία του. Ομολόγησε τον Χριστό και χλέβασε τους αγαρινούς. Τον περιέφεραν γυμνό επάνω σε γαϊδούρι με μία προβιά στην κεφαλή. Αλλά ο χλεβασμός αυτός έκανε την πορεία του πορεία θριάμβου ανάλογη της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Τέλος καταδικάστηκε και διατάχθηκαν οι δήμοι να κατακόψουν τα άκρα του με τσεκούρια. Ο Γεδεών άκουσε με αγαλίαση την καταδίκη και τέντωσε ο ίδιος το πόδι του, ενθαρρύνοντας με πραότητα τον δήμιο που είχε φοβηθεί την παρησία του οσίου. Με την ψυχή του ήδη προσιλωμένη στον Χριστό, ο Μάρτης δεν έβγαλε άχνα ή αναστεναγμό όσο κατέκοβαν ένα-ένα τα άκρα του. Προς το βράδυ, καθώς ήταν ζωντανός ακόμη, ο Πασάς διέταξε να τον ρίξουν στον οχετό του παλατιού, όπου ο Γεδεών τελειώθηκε μαρτυρικά. Ήταν 30 Δεκεμβρίου του 1818. Την επομένη οι χριστιανοί κατόρθωσαν να εξαγοράσουν το τίμιο λείψανό και ετοιμάζονταν να το ενταφιάσουν με επισημότητα, αλλά επί δύο ώρες έτρεχε ονοπό από το ακροτηριασμένο σώμα του Αγίου, επιτελώντας πολλά θαύματα. Το 1837, μετά από πολλές θαυματουργικές φανερώσεις του Αγίου, η Μονή Καρακάλου κατόρθωσε να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των λιψάνων του Αγίου τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.